σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την εκτεαγωνιστική της Development League και νωρίς να έχουμε και το πρώτο καλάθι για λογαριασμό των κόπανων, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ. Οι κόπανοι οι οποίοι υποδέχονται τους Chicago Hawks απόψε. Έχουμε ένα θεματάκι με τον φωτεινό πίνακα, γι' αυτό και θα σταματήσει η δράση. Πάμε έτσι σε μια μικρή διακοπή. Διορθώθηκε το θεματάκι με τον πίνακα. Και έτσι τώρα συνεχίζεται η δράση εδώ στο μισό της Ζωφρίας. 3-0 λοιπόν. Αστοχό το τρίποντο από την γωνία. Ο Σκοβέλος δεν μπόρεσε να βρει στόχο και να απαντήσει στο τρίποντο τον Πορτοκαλί στο ξεκίνημα. Γαμπόλης σερβιρε ωραία στον φωτό. Τότε κατάφερε να σκοράρει από κοντά, παραμένει το 3-0. Τώρα έχουμε και φάουλ, όχι, πάτησε γραμμή τελικά ο Βασιλόπουλος. Οι κόπανοι, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και μία ήττα μέχρι στιγμής στην σεζόν, αντιμετωπίζουν τους Chicago Hawks απόψε, οι οποίοι μετρούν 3 νίκες και 2 ήττες συνολικά. Γκόνης, Καμπόλης, πάσα απέναντι για να πάρει το τρίποντο, να στοχίσει ωστόσο ο Μελισσάρης. Τώρα στην επίθεση, Hawks. Σκοβέλος, η πάσα του για τον κανέναν. Και δεν βρισκόταν κάποιος συμπαίκτης, θα είναι έτσι αν εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση. Μελισσάρης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Στην κορυφή και στην γωνία ο Θεοδωρακόπουλος για να πάρει το τρίποντο, βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Βασιλόπουλος. Σκοβέλος ζητάει κάποια κίνηση και πάλι θα πάρει στην κορυφή, θα εκτελέσει για τρεις. Ούτε τώρα θα πει το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Και κατεβάζει τώρα ο Θεοδωρακόπουλος. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πρώτους τους πόντους οι Hawks. Το Δρακόπλος με χώρο τελεί για τρεις στο σίδερο, η μπάλα κερδίζουν και πάλι οι κοπανοί. Είναι μια κατάσταση στην επίθεση, το Δρακόπουλος με 9. Να μακρύνω σούτ το οποίο θα βρει στόχο. Τον Μελισσάρη. Βασιλόπουλος. Σουκοβέλος. Και πάλι Βασιλόπουλος στην περιφέρεια, θα σηκωθεί για τρεις. Θα βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Σουκοβέλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Φωτό. Και θα πάει και στην αμή για τις βόλες του. Έπαιξε κεφάλι με τον Γκόνι. Τρία-ένα το σκορ. Ο Δωρακόπουλος ψάχνει επιλογή. Άφησε στον Γκόνι. Θα περάσει πάσα του από τον Σκοβέλο. Έκλεισαν τελικά οι φιλοξενούμενοι, που θέλουν να τρέξουν στην άλλη πλευρά.
δεν προώρησαν να ολοκληρώσουν αυτόν τον εφνιδιασμό. Πανέφερε ο Δελατόλας, πήρε ο Κούτρης, εκτέλεσε για 2, δεν θα το βάλει. Το 3-1 παραμένει στο φωτεινό πίνακα. Το Δρακόπουλος δίνει αρκετά μέτρα και ο Κόντς βρήκε τον Καμπόλη. Αυτός κοντά στη αντίπαλη ρακέτα θα κερδίσει το φάουλ. Είναι η σειρά του τώρα να πάει στην γραμμή. Βάλει την πρώτη για το 4-1. Έξω η δεύτερη. Κούτρης. Κύριος Χοβέλος. Την αριστερά. Προσήγησε το πήρε ο Βασιλόπουλος και το έβαλε κιόλας. Για να ισοφαρίσει. Σε 4-4. Πρώτο στόχος ήταν από μακριά για τους Hulks και το μάτς τώρα στην ισοπαλία. Θεοδωρακόπουλος, Καμπόλης και τώρα Φωτός. Ωραία γύρισε η μπάλα στην επίθεση των Πορτοκαλί. Δεν μπορέσε να συγκρατήσει εντός ορίων την μπάλα ο Καμπόλης. Κατοχή έτσι είναι τώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν το πρώτο δικό τους προβάδισμα. Και θα το βρουν κιόλας, καθώς ο Λίτρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 4-6 προσπαίνουν έτσι οι Chicago Hulks για πρώτη φορά σήμερα. Γκόρνης. Πάρα και πάλι στον Θεοδωρακόπουλο, δεν θα διστάσει να εκτελέσει για 3-7-6. Δεν έμειναν για πολύ μπροστά οι Hulks. Γρήγορα έκτισαν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Λίτρας αφήνει στον Σουκοβέλο και αυτό στον Κούτρη. Πατάει γερά, σηκώνεται, δεν τελειώνει όμως καλά την φάση. Πέρασαν από τα 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Μελισσάρης. Δωρακόπουλος, ακόμα ένα δικό του μακρινό σούτ, αυτή τη φορά θα το χάσει όμως. Βασιλόπουλος πιέζεται. Είχε κοντά τον Δελατόλα, πρέπει να περάσουν έγκαιρα το κέντρο και θα το κάνουν κιόλα οι Hulks. Λίτρας έχει βρεθεί μόνος του, εκτελεί για 3, πολύ κακό το σουτ. Παραμένει στο 7-6. Γκόνης. Πήρε ξανά. Μελισσάρης θα το επιχειρήσει και αυτός από μακριά και σκοράρει. Ακόμα ένα τρίποντο για τους Πορτοκαλί από τον Μελισσάρη αυτή τη φορά για το 16. Βασιλόπουλος. Δελατόλας. Θα χρησιμοποιήσει αντικανονικά το κορμί του, θα κάνει το επιθετικό φάουλ στον Μελισσάρη. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Hulks. Ο Πέτρος Δελατόλας θα περάσει εκτός. Για να μπει στην θέση του ο Λευτερής. Γκόνης κατεβάζει. Μελισσάρης και πάλι το αφήνουν χώρο οι Hulks. Φώτος και πάλι στον Μελισσάρη. Από πολύ μακριά θα πάρει το τρίποντο. Θετικό rebound τον Πορτοκαλί και θα πάρει και το φάουλ κιόλας ο Φώτος. Φάουλ νούμερο 3 για τους Hulks, οι οποίοι θα προχωρήσουν και σε νέες αλλαγές. Τιγκινάγκας και Παπαγιάννης τώρα παίρνουν στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα. Γκόνης άφησε στο πλάι. Σημαίνει μόνος το Θεοδωρακόπουλος, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Τιγκινάγκας πιέζεται και θα κάνει βήματα τελικά. Επέφερε καρδούς η πίεση του Καμπόλη, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει τους συμπαίκτες του. 16 το σκορ. 3-22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
Έγινε και πάλι επαναφορά. Καμπόλης παίζει και πάλι με τον Θεοδωρακόπουλο. Ο Κούτρης βρήκε τελευταίος, 2 δευτερόλεπτα το δευτερόλεπτο για τους Πορτοκαλί. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ. Μελισσάρης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν θα σημαδεύει σωστά, την Κινάγκας μαζεύει. Κινάγκας κουβαλάει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει, ωραία. Ο Παπαγιάννης, πρώτο δικό του καλάθι για το 18. Μελισσάρης. Θεοδωρακόπουλος, πάει κοντά του Φώτος. Βρήκε όμως χώρο για να πάρει το τρίποντο. Ήταν άστοχο, ωστόσο ήταν και καλές οι τροποθέσεις. Δώσε πάρα πολύ χώρο εκεί η άμυνα των Hulks. Σουκοβέλος στην Κινάγκας, προσποιείται. Έπεσε πάνω του Άτσαλο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος έφαγε την προσποίηση. Δεύτερο ομαδικό νομίζω τον Πορτοκαλί. Και τώρα ο Θεοδωρακόπουλος θα αποσυρθεί για να μπει στη θέση του ο Ζιγούρης. Σουκοβέλος. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια. Φώτος μαζεύει ψηλά. Μελισσάρης. Πάει από τα δεξιά, έχασε την τρίπλα. Πέρασε εκτός η μπάλα, γίνεται στο λάθος. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, οι Hulks έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Σουκοβέλος κόπηκε στα ίσα, Φώτος μάζεψε. Μια γρήγορη πάσα για τον Μελισσάρη. Καμπούλης βρέθηκε στην άλλη πλευρά, ωραία εδώ με δύο πάσες βρήκαν καλά αυτή η Πορτοκαλί για το 12-8. Κούτρης, την Κινάγκας θα το πάρει από μακριά. Βρίσκει σκορ, Καμπούλης. Και πάλι θέλουν να τρέξουν οι Πορτοκαλί, τρομερή συνεργασία. Ο Καμπούλης όμως θα στοχίσει, παρόλα αυτά ήταν άψογη η δημιουργία της φάσης. Ο Ζίγουρης θα κάνει το φαουλ για να σταμάτησει την φορά ο Παπαγιάννη. Ο Κολέινης στο μεταξύ πέρασε το μάτς. Κατέστησε τον Φώτο. Νέο τρίποντο από τον Παπαγιάννη αυτή τη φορά. Σημαδεύει σωστά για το 12-11. Μελισσάρης. Κράτησε από παίξη των Κόπανων. Πάσα και πάλι έξω. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα το πάρει από πολύ μακριά. Δεν θα το βάλει. Θετικό rebound όμως στην συνέχεια από τον Γελένη. Και θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει και αυτός λογαριασμό, καθώς πάει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Κινάγκας. Κούτρης. Και πάλι την Κινάγκας πατώντας γραμμή. Ένα καλό το σουτ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά και πάλι η Πορτοκαλί. Προσποιείται, σηκώνεται τελικά ο Ζιγούρης και σκοράρει. Και πάλι τρέχουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι Κόπανοι. Μεταλλεύονται αυτές τις γρήγορες επιθέσεις για να πάρουν ένα προβάδισμα 4 πόντων τώρα. Σουκοβέλος αστέχει από μακριά, τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Μελισσάρης, πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει στη λήξη του χρόνου. Δεν θα το βάλει όμως, έτσι ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος με το σκορ στο 15-11.
και η δεύτερη περίοδος που βρίσκει μπροστά τους Κόπανους με 15-11. Μητράς. Η Γκίναγκας ακούμπησε την μπάλα, αυτή κατέληξε στον Κούτρι. Στα 14 λεπτά θα πάρει την εκτέλεση από το πλάι ο Δελατόλας, ο Λευτέρης, και θα το βάλει κιόλας για το 15-13. Μελισσάρης. Το πλάι εκτέλει για δύο ο Μιχαλόπουλος. Μπήκε η άμυνα και τώρα Κούτρης. Μιχαλόπουλος είναι κοντά του για να τον δυσκολεύσει το κατέβασμα. Την Κινάγκας. Συμφωνείται για δύο. Συγκρούστηκε και με τον Ζιγούρη, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Βγήκε ωστόσο η άμυνα από τους Πορτοκαλί. Ζιγούρης. Μιχαλόπουλος από κοντά, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Τρέχει αμάδερ στο rebound, πήρε και το φάουλ ο Φώτος. Ζιγούρης στην επαναφορά. Μελισσάρης άφησε στα αριστερά. Φώτος του δίνει ξανά. Λέμις έδωσε το σκέρνι στον Μελισσάρη, ο οποίος θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Hawks, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε μία αλλαγή. Σε δύο αλλαγές βασικά. Ο Γκιόλας και ο Βασιλόπουλος. Όχι, ο Γκιόλας πέρασε μόνο τελικά. Ο Βασιλόπουλος θα καθίσει και πάλι στον πάγκο. Γλένης. Πήρε ξανά. Παίρνει τα βήματα, δεν μπορεί να σκοράρει. Γκιόλας. Ο Γκλένης έχει κάνει το φάουλ, το παραδέχεται αμέσως. Πρώτο ομαδικό για τους Κόπανους. Παπαγιάννης με το που πιάνει την μπάλα σηκώνεται για τρεις. Και θα καταλήξει και πάλι στα δικά του χέρια. Χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Τρομερή φάση εδώ από τον Παπαγιάννη. Τα έκανε όλα μόνος του. Νίκησε κατά κράτος τον Φώτο, του πήρε και το φάουλ. 15 όλα. Και δικαίωμα για μια βολή για τον παίχτη των Hawks. Εκτελεί και τη συμπληρωματική βολή. Δεν θα μπει η μπάλα όμως στο καλάθι. Παραμένει έτσι το ισόπαλο 15-15. Μιχαλόπουλος. Και τώρα Ζιγούρης. Γκιόλας έπαιξε καλή άμυνα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Μελισσάρης. Πάσα και πάλι έξω για να πάρει ακόμα ένα μακρινό σουτ. Ο Μελισσάρης θα το βάλει από το σπίτι του. 18-15. Και αυτά τα σούτ ο Μελισσάρης δεν διστάζει να εκτελεί όσο μακρινή και να είναι η απόσταση. Στο συν 3 πλέον οι Κόπανοι, οι οποίοι τον και πάλι το τιμόνι στα δικά τους χέρια. Την Κίνακας δέχτηκε το φάουλ από τον Μελισσάρη. Δύο αλλαγές τώρα για τους Κόπανους, ο Καμπολής και ο Γιουλούντας θα περάσουν στο μάτς. Γκιόλας, πάσα στην αδύνατη πλευρά εκεί όπου περιμένει στημένος ο Παπαγιάννης, δεν θα έρθει το τρίποντο. Ζιγούρης. Άφησε έξω στον Μιχαλόπουλο. Γιουλούντας θα παίξει με τον Καμπόλη, δεν βγήκε καλά η συνεργασία. Γκιόλας έχει φύγει μπροστά, τώρα θα φτάσει μπαλά. Αλλά θα δεχτεί την τάπα στα ίσα από τον Μελισσάρη. Ποιος τον περίμενε εκεί για να του χαρίσει ένα μπλοκ. 18 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Hawks. Λίτρας. Παπαγιάννης για 2. Δεν θα το βάλει. Την Κινάγκας μετά το επιθετικό rebound. Θα εκτελέσει και αυτός. Ούτε τώρα. Μελισσάρης.
Ωραία, έσχαστη πάσα για τον Καμπόλη. Δεν μπαίνει η μπάλα στο καλάθι. Γκίναγκας. Πήρε ο Παπαγιάννης, πήγε με φόρα προς τα μέσα. Δεν κατάφερε να τελειώσει καλά. Δεν αλλάζει έτσι το 18-15. Έκλεψαν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι και ο Ζιγούρης και αφήνει τον Παπαγιάννη να πετύχει ένα εύκολο καλάθι για το 18-17. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια λοιπόν στην δράση, στον πόντο έχουν πλησιάσει πλέον οι φιλοξενούμενοι. 18-17 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας, ο Μελισσάρης και πάλι θα πάρει το μακρινό σουτ, ξανά θα το βάλει. 21-17, ο Μελισσάρης κάνει τρομερά πράγματα από μακριά. Αρχίζει βρίσκει σιγά σιγά ρυθμό και οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο σύμ 4 αυτή τη στιγμή. Παπαγιάννης. Είναι στον Σουκοβέλο, θέλει να απαντήσει. Ήταν κοντό όμως το σούτ του, βρήκε ίσα ίσα στο φάνη μπάλα. Μελισσάρης θέλει να παίξει γρήγορα για τον Θεοδωρακόπουλο. Το δυσκόλεψε όμως αρκετά αυτή η πάσα. Και έτσι θα γίνει το λάθος για τους Πορτοκαλί. Σουκοβέλος. Βασιλόπουλος, ο Βελατόλας από κοντά θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Και από δύσκολη θέση κιόλας. 21-19. Ο Θεοδωρακόπουλος. Αλλά κατέληξε στον Καμπόλη, ο οποίος δεν είχε κανέναν πάνω του και έτσι εύκολα θα έρθουν οι δύο ποντοί για τους Πορτοκαλί. 23-19. Ο Κοβέλος ψάχνει κάποια επιλογή. Έχει τον Γιόλα κοντά του. Αυτός άφησε στην γωνία. Παπαγιάννης εκτέλεσε, όχι καλά. Και τώρα Μελισσάρης. Θα έχει τρεις παίκτες για επιλογή για πάσα. Ποιος ακούμπησε τελευταίος. Ο παίκτης των Hulks λέει ο ρέφερι. Κατοχή έτσι είναι για τους κοπανούς. Πάσα φτάνει στον Μελισσάρη. Καμπόλης λίγο πιο πίσω από τη βολή αστοχή. Γιουλούντας. Ωραία, θα βρει τον Καμπόλη, δεν θα κάνει αυτή στα πέστην πάσα. Θα βάζει για με τον εαυτό του ο Καμπόλης. Τώρα ο Παπαγιάννης από την γωνία. Θα σημαδέψει σίδερο και το rebound στα χέρια των Πορτοκαλί. 4-25 στο ρολόι. Τόσο μας απομένει για να πάμε στο ημίχρονο. Ακόμα ένα μακρινό σου του Μελισσάρη, αυτή τη φορά δεν θα σημαδέψει σωστά. Θεοδωρακόπουλος, Καμπόλης και πάλι αμαρκαριστός, αλλά και πάλι θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Δεν είναι καλά μέχρι στιγμής ο Καμπόλης, ο Παπαγιάννης θα φτάσει μέχρι το τέλος στην άλλη πλευρά. 23-21. Διαφορά και πάλι στο δίποντο. Με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά να μας απομένουν ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Μια νόλου πας στην γωνία για τον Γκόνι. Αυτός με τη σειρά του θα ξαναβρει τον Θεοδωρακόπουλο, θα το πάρει από τα δεξιά, εκτέλει για 3, 26-21. Βρίσκουν λύσεις από μακριά οι κόπανοι. Ακόμα ένα τρίποντο αυτή τη φορά. Ήταν η σειρά του Θεοδωρακόπουλου να χτυπήσει από μακριά. Για το συν 5 των γηπεδούχων, Παπαγιάννης και πάλι θα δώσει τον Σουκοβέλο. Κλείνεται από 2, πέρασε όμως ανάμεσα και δέχτηκε το φάουλ του Γιουλούντα. Είναι το τέταρτο αυτό για τους κόπανους, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Στην δεύτερη περίοδο ο Καμπόλης τώρα θα αποσυρθεί για να περάσει την θέση του Φώτος. Σουκοβέλος. Και τώρα Δελατόλας. Σηκώθηκε κάποιος που βρήκε το χέρι, ο Θεοδωρακόπουλος είναι αυτός που παραδέχεται κιόλας ότι έχει κάνει το φάουλ. Θα γίνει τώρα και το πέμπτο ομαδικό των Πορτοκαλί. Στην γραμμή λοιπόν ο Πέτρο Τελατόλας για το δικό του ζευγάρι βολών. Μέσα η πρώτη.
καταλήξει τον στόχο και η δεύτερη 26-23. Μελισσάρης. Γονής. Πήγε μπροστά μέσα και κατάφερε κάτι και έκλεψε ο Παπαγιάννης. Πατάει γκάζι τάπα τον Μελισσάρη. Στον αέρα θα τον σταματήσει Σουκοβέλο στην δεύτερη ευκαιρία. Ούτε τώρα θα καταφέρουν κάτι Χάλκς. Και έχουμε μεταφορά της μπάλας στην συνέχεια. Λάθος λοιπόν για τους Πορτοκαλί. Στρέφουν έτσι γρήγορα γρήγορα στην επίθεση και πάλι οι Χάλκς. Συνέχεια με Σουκοβέλο. Ποιος θα το πάρει χωρίς να διστάσει. Μπήκε και βγήκε η μπάλα στα αυτιά του εδώ. Δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει. Γκόνης. Θεοδωρακόπουλος και πάλι Γκόνης. Προσποιείται αυτός ότι θα σουτάρει. Ο Θεοδωρακόπουλος όμως δεν θα προσποιηθεί, θα το πάρει. Στο δαφός εκεί η μάχη για να κρατήσει την μπάλα ο Φώτος. Έχουμε τζάμπολ, η κατοχή είναι και πάλι για τους κόπανους. Δώδεκα δευτερόλεπτα στην διάθεση των Πορτοκαλί. Μελισσάρης. Σηκώνεται για τρεις. Κακό το σούτ αυτή τη φορά. Το κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν θα ήταν καλή εκτέλεση. Μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο. Πριν το ημίχρονο. Δελατόλας σηκώνεται από κοντά. Ο Γιουλούντας μάζεψε. Και έχουμε μια διακοπή καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει προς τον κόπανον. Θα περάσει εκτός ο Γιουλούντας. Ελπίζω να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Συνέχεια λοιπόν. Τώρα με τους Πορτοκαλί να είναι στην επίθεση. Γκόνης. Θεοδωρακόπουλος για τρεις. Κάτω από το Στεφάνι μπάλα. Και έξυπνα εκεί ο Δελατέλας, πέταξε. Όχι. Τελικά δεν προλάβει να συγκρατήσει την μπάλα των σωρίων. Είχε βγει νωρίτερα, ο Καμπόλης λοιπόν θα επαναφέρει από την baseline. 9 δευτερόλεπτα στην διάθεση των γηπεδούχων. Μελισσάρης έκανε την προσποίηση, πέτυχε και το καλάθι για το 28-23. Ένα και 25 τώρα στο ρολόι. Βλέπουμε σιγά σιγά στο τέλος και της δεύτερης περίοδου. Ο Παπαγιάννης δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, δεν ήταν και καλύτερη πάσα αυτή από τον Γιόλα. Γκόνισε, επανέφερε το Δρακόπουλο στην γωνία. 9 δευτερόλεπτα. Με την επίθεση, πυρογκόνης, έμεινα μαρκάριστος, δεν τιμώρησε. Αλλά δεν έχει βρει Στεφάνη, ένα δευτερόλεπτο πρέπει να εκτελέσει ο Θεοδωρακόπουλος. Δεν προλάβε το χρονόμετρο. Δεν μετράει η εκτέλεση. Έχει τελειώσει ο χρόνος, το αποφασίζουν οι διαιτητές. Τελευταία 57 δευτερόλεπτα λοιπόν. Στην δεύτερη περίοδο, Σκοβέλος. Πάει κοντά ο Παπαγιάννης. Αποφασιστικά δεν καταφέρω όμως να πετύχει κάτι. Μελισσάρης. Από τα δεξιά. Το που κάνει το φάουλο Σκοβέλος χαμηλά. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλο αυτό για τους Χάλκς. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Φορά τώρα η Πορτοκαλί, Θεοδωρακόπουλος.
πάει στο φλότερ το οποίο θα καταλήξει στο καλάθι με το 30-23. Και είναι αυτά πλέον η Κοπανή. Κάνει για λίγο την ισορροπία το Βασιλόπουλος, κρατάει όμως την κατοχή. Πιέζεται από τον Γκόνι, βρίσκει και την πάσα για τον Παπαγιάννη. Αυτό θα σηκωθεί για 3. Στο σίδερο η μπάλα, θετικό ριμπάουντ του Βασιλόπουλου. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Χάλκς, επιλέγει όμως να πάει γρήγορα. Ο Σουκοβέλος ξανά μαζεύουν οι φιλοξενούμενοι. Βασιλόπουλος και πάλι αστοχή. 2-1. Δεν θα βρουν κάποιο τελευταίο σου τη πορτοκαλί. Και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 30-23. Μόλις και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ένα μετρά αντίστροφα και το τρίτο δεκάλεπτο που βρίσκεται μπροστά τους γηπεδούχους με 30-23. Αμέσως θα μειώσει όμως ο Σουκοβέλος με ένα εύστοχο μακρινό σουτ. 30-26. Ψάχνει επιλογές ο Μιχαλόπουλος, γιουλούντας ρίσκαρε με αυτή την πάσα, έκλεψαν τελικά οι Χάλκς. Λίτρας, Σουκοβέλος ζητάει ξανά, θα το βάλει και πάλι. 30-29. Σουκοβέλος παίρνει μπρος από μακριά και με δύο συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα φέρνει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής. Μελισσάρης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει πράξη. Και τώρα κατεβάζει ο Κούτρης. Λιτράς για 2, δεν θα περάσουν μπροστά οι Χάλκς. Μελισσάρης. Ωραία θα σερβίρει στον Ζιγούρη. Βρέθηκε στο παρκέ εκείνος, κρατάει το κεφάλι του. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι, δεν έχει δοθεί φάουλ. Πλώς σταμάτησαν οι διαιτητές για να δουν αν είναι καλά ο παίχτης των Κοπανών. Και ο Ζιγούρης μπορεί να συνεχίσει και έτσι θα συνεχιστεί και το παιχνίδι. Βασιλόπουλος. Ένα τρίποντο από την κορυφή. Θα χαλάσει το σερί του τώρα ο Σουκοβέλος. Πήραν οι Πορτογαλοί. Και τώρα Μελισσάρης. Ζιγούρης, Μιχαλόπουλος και πάλι Ζιγούρης. Θα σηκωθεί για 3, έκανε airball, εκεί βρισκόταν ο Φωτός. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Πορτοκαλί, τελειώνει ο χρόνος, έτσι θα εκτελέσει από μακριά. Και ο Μιχαλόπουλος θα στοχώ όμως και το δικό του σουτ. Βασιλόπουλος, πέρασε η πάσα του. Κούτρης με 2 Πορτοκαλί φανέλες μπροστά του, θα βρεθεί στο παρκέ. Πήρε για το φάουλ από τον Μιχαλόπουλο, ο οποίος παίρνει αμέσως να το δώσει στο χέρι. Βασιλόπουλος, έχασε την ισορροπία του Ζιγούρης και θα κάνει βήματα κιόλας ο παίκτης των Χάλκς. Ζιγούρης. Έξω ο Μιχαλόπουλος, Λουλούντας για 2, δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Βασιλόπουλος. Βλέπει τις επιλογές του. Φαίνει τελικά στον Λίτρα, καθώς με τη σειρά του στον Σουκοβέλο. Γύρισε το κορμί του, έχασε όμως την κατοχή και τώρα Μελισσάρης με χώρο. Ωραία θα σερβίρει στον Μιχαλόπουλο, τρομερή συνεργασία των δύο για το 32-29. Διαφορά στους 3 πόντους και πάλι. Με τους Κοπανούς να έχουν απαντήσει κάθε φορά που νιώθουν πιο κοντά τους στους Chicago Hawks. Ναι, ο λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ζιγούρης βρίσκει τον Μιχαλόπουλο. Αυτή τη φορά θα δώσει ο ίδιος τον Μελισσάρη. Δεν μπήκε όμως το καλάθι. Βασιλόπουλος. Λίτρας.
δεξιά ο Σουκοβέλος. Βρήκε επιλογή έξω, αστοχό το τρίποντο από τον Βασιλόπουλο. Μελισσάρης. Έχει επιστρέψει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Γιουλούντας από το πλάι, δεν θα το βάλει. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 32-29. Ξέφυγε από τη δυναμική άμυνα του σίγουρο ο Βασιλόπουλος. Βρήκε την πάσα για τον Δελατόλα. Πάει με αποφασιστικότητα προς τα μέσα, αλλά έχασε την κατοχή. Και πάλι μπορούν να τρέξουν τώρα οι Πορτοκαλοί. Γιουλούντας ρίχνει ταχύτητα και ο Φώτος αφήνει έξω. Άστοχο το τρίποντο από τον Μελισσάρη. Βασιλόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μελισσάρη. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους Πορτοκαλί. Ο Καμπόλης και ο Θεοδωρακόπουλος επιστρέφουν και πάλι στο μάτς. Σουκοβέλος θα σηκωθεί μπροστά από τον Καμπόλη και θα σκοράρει κιόλας. 32-31. Σουκοβέλος τραβάει το κουπί μέχρι στιγμής για τους Χάλκς στην τρίτη περίοδο. Είναι και ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Σε αυτά τα σχεδόν 5 λεπτά που έχουν περάσει. Μελισσάρης πασάρει σε αντίπαλο στον Κούτρη συγκεκριμένα. Βασιλόπουλος ξέφυγε από τον Μελισσάρη. Επέλεξε να πασάρει στον Σουκοβέλο και αυτός θα πάρει το τρίποντο. Το οποίο όμως είναι άστοχο. Λούντας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Καμπόλης, δεν θα ευστοχίσει. Σουκοβέλος τώρα να αναλαμβάνει να κατεβάσει κιόλας. Λίτρας. Σουκοβέλος πήδηξε σε λάθος τον Γιουλούντας, θα του κάνει το φάουλ. Και έχουμε βολές. Στοχή στην πρώτη. Σοφαρίζει σε 32-32. Και θα βάλει και μπροστά τώρα την ομάδα του. Για το 32-33. Θεοδωρακόπουλος. Γιουλούντας. Μελισσάρης τιμένος για να πάρει το τρίποντο. Βαλάμος σταματάει στο σίδερο και μαζεύει ο Λίτρας. Σουκοβέλος. Κόβει ο Καμπόλης, κρατάει για την μπάλα εντός οριών. Φεύγει και στην άλλη πλευρά, καλάθι και φάουλ. Και το πανηγυρίζει και έξαλα. 34-33. Καμπόλης έπαιξε τρομερή άμυνα. Πίεση του έφερε αποτέλεσμα και έτσι βρέθηκε και σε θέση πόλης στην συνέχεια. Για να μπορέσει τώρα να φέρει το έμεσο τρίποντο. Τώρα είναι έτοιμος για τη βολή του. Θα τη βάλει και αυτή. 35-33. Βασιλόπουλος. Και όλα σ' αφήνει στον Κούτρη. Ξανά θα πάρει ο Κούτρης. Σηκώνεται από αρκετά μακριά. Το πίστευε το σούτ και το βάλε και όλα. 35-36. Το προβάδισμα και πάλι στα χέρια των Χάλκς. Μελισσάρης. Θεοδωρακόπουλος. Δεν θα έρθει η απάντηση. Κιόλας. Διασχίζει αρκετά μέτρα. Πριν τώρα στον Βασιλόπουλο έχει χώρο και αυτός για να πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό όμως το σούτ. Καμπόλης εκεί ανένοχος θα μαζέψει το rebound. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Με το μάτς να παραμένει ντέρμπι.
Μιχαλόπουλος. Καμπόλης από το πλάι, δεν θα σημαδέψει σωστά. Γιολάς. Πέφτει για τον Κούτρι. Έχασε για λίγο το βηματισμό του, κατάφερε όμως να αποδέχεται την μπάλα. Κλεισμένος από δύο. Στην παγίδα και τον Κόπανον. Θα κάνει το λάθος. Ο Γλίνης εντάξει επιστρέφει για τους Πορτοκαλί. Στην θέση του Γιούλουντα. Μελισσάρης. Καμπόλης αφήνει στο πλάι. Θεοδωρακόπουλος και πάλι Καμπόλης. Με 10 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί για 2, δεν θα το βάλει. Στην άμυνα ο Μελισσάρης. Και από τα δικά του χέρια η μπάλα θα περάσει εκτός. Να βλέπετε ότι ο Καμπόλης είναι απογοητευμένος από την απόδοση του μέχρι στιγμής. Δεν έχει πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοση που μας έχει συνηθίσει. 35-36. Θα γίνει επαναφορά, μια γρήγορη επίθεση από τον Κούτρι. Θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Δαρακόπουλος. Μελισσάρης δίνει και πάλι στον Μιχαλόπουλο, γυρίζει πάλι στην περιφέρεια. Καμπούλης βγάζει έξω. Μελισσάρης το σκέφτηκε για λίγο να το πάρει, αυτός τον Γλένη τελικά. Από πιο κοντά αυτός θα κάνει τη δουλειά. Για το 37-36. Βάζει και αυτός το λιθαράκι του ώστε να ανακτήσουν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι. 1-35 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Μπήκε στα ίσα και ο Γιόλας. Πήρε το φάουλ στον αέρα. Δεν πρόλαβα να δω ποιος το έκανε, είναι η αλήθεια. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τους Χάλκς. Στο ταμπλό για το 37-37. Μελισσάρης. Δωρακόπουλος στον Μιχαλόπουλο. Μελισσάρης πατάει για αέρα, σηκώνεται για δύο. Μπαίνει το καλάθι, μαζεύσαν οι Χάλκς. Αλλά θα γίνει το λάθος στην συνέχεια. Δεν καταφέρουν να προστατεύουν την μπάλα. Πάσα του Μελισσάρη για τον Μιχαλόπουλο. Το σηκώνεται. Υπάρχει φάουλ στον αέρα. Και στον Κόπανον θα πάει στην γραμμή. Μιχαλόπουλος ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Αστοχή ωστόσο. Έξω και η δεύτερη. Έχουμε και φάουλ τώρα για τους Κόπανους, είναι το πέμπτο τον Πορτογαλί. Νομίζω δεν το είχε αντιληφθεί ο Μιχαλόπουλος ότι θα έστελνε με αυτό το φάουλ τον αντιπαλό του στην γραμμή των βολών. Σε πρώτη βολή. Έστωχη και η δεύτερη, 37-39. 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Θεοδωρακόπουλος για τρεις, την μπάλα στο σίδερο. Μελισσάρης προσπάθησε να πέρασε ένα μέσα από δύο, θα δέχει το φάουλ τον Γιόλα. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητο από εκεί στον Χάλκς.
Κακόπουλος τώρα, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Μελισσάρης για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Δεν προλαβαίνει και ο Γλένης. Αλλά είναι για τους Χάλκς, μια ολόκληρη επίθεση. 23 δευτερόλεπτων έχουν στη διάθεση τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Γλένης ζητάει αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει. Στην θέση του μπήκε ο Φώτος. Βασιλόπουλος. Μια γρήγορη επίθεση με τον Γκιόλα. Η φιλοξενούμενη τους βγήκε σε καλό όμως, 37-41. Ο Δρακόπουλος έπεσε στο παρκέ. Ο παίκτης των Χάλκς και βρήκε για κάπως άτσαλα. Σηκώθηκε όμως πάλι καλά. Όλα καλά με τον Βασιλόπουλο. 4 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Μελισσάρης. Αυτός θα πάρει το τελευταίο σουτ. Αστοχή. Και έτσι ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 37-40. Μπήκαμε μόλις και στην τετάρτη περίοδο. Επίσης λοιπόν η Κόπανη, 37-41 το σκορ διορθώνω και όχι 40 όπως είπα νωρίτερα. Προβάδισμα 4 ποντών έχουν στα χέρια τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Βόλιας. Ένα τρίποντο του Θεοδωρακόπουλου. Φώτος μαζεύει και δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Σε φεύγει από την πίεση ο Βασιλόπουλος. Μακρινή πάσα το όμως δεν θα περάσει. Είχε αρκετό ρίσκο αυτή η επιλογή. Μελισσάρης προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί. Πριν πέσει στον αέρα κατάφερε να σκοράρει. Απίστευτο. 39-41. Παπαγιάννης. Τον οποίο νομίζω δεν είδαμε στην τρίτη περίοδο. Έχει κάνει καλό μάτς μέχρι στιγμής ο Παπαγιάννης, δεν φάνηκε όμως. Έχει να φανεί ώρα. Πολύ κακό το σουτ των Κόπανων. Μένει στο 39-41, Κούτρης τώρα. Θα φτιάξει την επίθεση των Χάλκς. Βασιλόπουλος. Και πάλι Κούτρης. Παπαγιάννης σηκώνεται για 2. Θα του κάνει τελικά το χατήρι μπάλα. Αργά και βασανιστικά κατέληξε στο καλάθι. Για το 39-43 κάνει κατευθείαν αισθητή την παρουσία του Παπαγιάννη, θα το περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Καμπόλης κατάλαβε την πάσα και δεν σταμάτησε τώρα ο Γκιόλας. Θέλησε ένα πασάρι στην συνέχεια στον Κούτρη. Έγινε το λάθος, Γκόνης. Αλλά πέρασε εκτός μετά από την παρέμβαση του Βασιλόπουλου. Κατευθείαν είναι για τους Πορτοκαλί. Πανέφεραν τώρα οι Κόπανοι. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασιλόπουλο, βρήκε και τον Κούτρη. Έβγει στην άλλη πλευρά. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Έχει γίνει χαμηλά ωστόσο το φάουλ και να το έβαζε. Δεν θα μέτραγε. Ενώ ο Γκόνης στην άλλη πλευρά βρέθηκε στο παρκέ, τώρα σηκώθηκε. Έσπευσε αμέσως ο Βασιλόπουλος να δει αν είναι καλό ο αντίπαλος του. Ο Παπαγιάννης θα μπει το καλάθι. Έγινε και το φόλο από τον Γκιόλα. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Chicago Hawks. Ένα ομαδικό μέχρι στιγμής έχουν οι Πορτοκαλί.
Αφήνει την μπάλα να κυλήσει ο Μελισσάρης. Τώρα ξεκινά να μετράτε στο φάγε πάλι το χρονόμετρο. Και στην κυμπάλα παραλίγο να πει και καλάθι μάλιστα. Γκόνης. Θεοδωρακόπουλος. Είδε την κίνηση του Καμπόλη. Εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία παλεύει ο Φώτος. Θα μαζέψει την μπάλα αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ. Του παίξει τον Κόπανον επάνω στον Γιολά. Θετικό φάουλ έτσι. Δεύτερο ομαδικό πλέον και για τους Πορτοκαλί. Συνέχεια με την επίθεση των Χάλξ. Βασιλόπουλος. Πήρε ξανά. Πασάρι με τον Παπαγιάννη. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει. Ωραία τη φάση. 39-45. Ο Παπαγιάννης παίρνει τώρα στις πλάτες του τους φιλοξενούμενους και αναγκάζει τους Κόπανους να καλέσουν time out. Προβάδισμα 6 πόντων έχουν πάρει πλέον οι φιλοξενούμενοι. 39-45 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας με τον Παπαγιάννη. Έχει επιστρέψει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Μελισσάρης εδώ θα πάρει έτοιμο καλάθι από τον Καμπολί, ο οποίος είδε, κατάλαβε την κίνησή του σερβιρε. Την μπάλα εκεί ακριβώς που ήθελε και έγραψε το 41-45. Θετικό rebound από τον Λευτέρη Δελατόλα. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει δεχτεί ωστόσο το φαουλ ο παίκτης των Χάλξ. Οι οποίοι θα επαναφέρουν από το πλάι τώρα. Παπαγιάννης. Γιολάς. Παρακολουθεί ο Καμπόλης. Σηκώνει τον Γιολάς χωρίς καλή ισορροπία. Ο Δρακόπουλος με τρεις αντιπάλους μπροστά του. Ρίχνει ταχύτητα, περιμένει να βρεθεί και κάποιος συμπαίκτης για να δώσει πάσα. Τώρα η μπάλα στην κορυφή, Μελισσάρης. Για τρεις, δεν θα το βάλει. Γιολάς. Βάζει ταχύτητα, φτάνει κοντά, δεν τελειώνει καλά. Μελισσάρης. Καμπόλης και τώρα Γκόνης. Και δεν είναι και εδώ σκρίνο Καμπόλης, Μελισσάρης στην περιφέρεια. Κατέβασε το χέρι, καταλαβαίνει και μόνο μπάλα ο Κούτρης. Έχουμε τζαμπολ. Έχουμε τεχνική ποινή στον Μελισσάρη από ό,τι μπόρεσα να δω και συνέχεια έχουμε τζαμπολ. Την βολή θα αναλάβει ο Βασιλόπουλος. Θα στοχίσει ωστόσο. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των Chicago Hawks. Με ποιο θα προχωρήσουν και σε μια αλλαγή, ο Σουκοβέλος επιστρέφει. Θα αντικαθιστά τον Γιόλα. Βασιλόπουλος. Κάνει για λίγο την κατοχή, κρατάει ωστόσο. Ο Σουκοβέλος παίρνει το φάουλο από τον Γκόρνη. Και έχουμε και βολές επίσης, καθώς έφτασαν τα 5 ομαδικά πλέον οι Κόπανοι. Στη γραμμή τώρα ο Σουκοβέλος. Αυτό εκεί στην πρώτη. Κάνει τη δεύτερη, ο Καμπόλης μαζεύει. 41-46 τώρα το σκορ. Θεοδωρακόπουλος. Γκόνης. Πάλι Θεοδωρακόπουλος. Δεν θα περάσει η πάσα του εκεί, ήταν ο Παπαγιάννης για να την σταματήσει. Είναι για σιγά όπως ο Δελατόλας. Πάσα έφτασε στον Κούτρη.
Και πάλι έξω ηρεμία ζητάει ο Δελατολάς. Κρατάει ο Παπαγιάννης, στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Βασιλόπουλος. Ψάχνει λίγο χώρο, έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Παπαγιάννης αναγκάζεται να εκτελέσει από πολύ μακριά, καθώς τελείωνε ο χρόνος. Ο Κούτρης δεν προλάβε. Έφτασε στο 0 το ρολόι πριν πετάξει έγκαιρα την μπάλα από τα χέρια του. Θοδωρακόπουλος 4 και 40 για το τέλος. Διαφορά στους 5. Καμπόλης. Πάσα κατέληξε κατευθείαν σε αντίπαλο και του βάζει και τις φωνές ο Μελισσάρης. Κούτρης. Σουκοβέλος θέλει να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Την ώρα που πήγε να γραπώσει όμως την μπάλα του έφυγε από τα χέρια. Μελισσάρης αφήνει στον Γκόνι, ξανά συνεργάζονται οι δυο τους. Το χάνει όμως ο Μελισσάρης. Έχει επαφή εκεί. Καταφέρνει και αστοχή ο παίκτης των Πορτοκαλί. Θα μπορούσε να τα έχει κάνει καλύτερα εδώ. Σουκοβέλος γυρίζει ωραία. Έχει κάνει βήματα. Αναζητούν λύσεις επιθετικά οι Πορτοκαλί για να μπορέσουν να ρίξουν την διαφορά. Μελισσάρης τώρα θα την δώσει πίσω από τα 6-75-44-46. Πλησιάζουν στο δίποντο πλέον οι κόπανοι και έχουμε διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση 3 και 40 πριν από το φινάλε και οι κόπανοι έχουν πλησιάσει στο 44-46. Σουκοβέλος είναι για 3 στο σουτ του και εύστοχο επίσης. 44-49. Μελισσάρης από κοντά. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των κόπανων. Προσγειώθηκε κάπως άτσαλα. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει, τώρα σηκώθηκε. Είναι αυτός που είχε κάνει το φάουλ. Στη γραμμή ο Μελισσάρης. Όπως τα λέει τώρα με τον ρέφερι. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει την πρώτη. 45-49. Βασιλόπουλος 45-51. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά για να φτάσουμε στο τέλος. Μελισσάρης ωραία θα αφήσει τον Καμπόλη. Αυτός θα βάλει το καλάθι. Μελισσάρης θα πάρει την ασίστ. 47-51. Σουκοβέλος. Στη γωνία ο Δελατολάς. Τώρα στον Παπαγιάννη.
Σηκώνεται για δύο αποτελεσματικός και ο Παπαγιάννης τώρα 47-53. 2-20 το ρολόι. Μια απόσταση ασφαλείας κρατούν οι Chicago Hawks. Μελισσάρης, Θεοδωρακόπουλος και τώρα Γκονής. Θεοδωρακόπουλος από την κορυφή, έρμπολ. Βρήκε μόνο αέρα. Μπάλα κατέληξε κατευθείαν εκτός. Και έτσι οι κόπανοι δεν μπορέσουν εδώ να πλησιάσουν. Γιολάς, Βασιλόπουλος με συγχωρείτε. Ζήτησε ο Σουκοβέλος για να πάρει το τρίποντο. Δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση ωστόσο. Ο Δωρακόπουλος βλέπει απέναντι τον Μελισσάρη. Εκτελεί από μακριά, ο Μελισσάρης δίνει τη λύση, 50-53. Βασιλόπουλος, θα κλέψουν οι Πορτοκαλί. Μελισσάρης ως την άλλη πλευρά, θα τελειώσει και αυτή την φάση, 52-53. Ο Μελισσάρης ανέλαβε δράση και από μακριά αλλά και από κοντά. Και έτσι οι κόπανοι πλησιάζουν στον πόντο και αναγκάζουν και τους Chicago Hawks να καλέσουν time out. Τέσσερα το σκορ διορθώνω, όχι 53 και 55 τώρα μετά την βολή του Σουκοβέλου, καθώς είχα μια τεχνική ποινή νωρίτερα. Στο συν 3 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι, Βασιλόπουλος, ύψος ωραία για τον Δελατόλα, 52-57. Καμπόλης πλέον αρχίζει και πιέζει και ο χρόνος τους κόπανους. Κότο τρίποντο του Θεοδωρακόπουλου. Καμπόλης καταδιώκει και εκεί τον αντίπαλό του. Ο Παπαγιάννης ήταν που έφτασε μέχρι το τέλος αλλά δεν σκοράρε. Επιμένουν ωστόσο οι Hawks. Κούτρης αφήνει έξω. Βασιλόπουλος για τρεις. Ένα μεγάλο σουτ του Βασιλόπουλου ανεβάζει την διαφορά στους 8 και κάνει ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα για τους Hawks, ενώ από την άλλη η αποστολή των κόπαρων δυσκολεύει πάρα πολύ. Πάμε σε time out. Από μπροστά θα ξεκινήσει την επίθεση τους οι κόπανοι. 52-60 τώρα το σκορ. Αυτό το προβάδισμα 8 πόντων φέρνει τους Hawks ακόμα πιο κοντά στη νίκη. Θεοδωρακόπουλος για να κρατήσει ζωντανές ελπίδες, δεν θα τα καταφέρει. 9 τώρα στο ρολόι. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι Πορτοκαλί. Αλλά η πάσα θα περάσει εύκολα για τον Βασιλόπουλο, ο οποίος βγαίνει σε θέση βολής. Μόνο ο Καμπόλης είναι μπροστά του, δεν μπορεί να τον νικήσει. Ο Κούτρης όμως θα μαζέψει το μακρινό rebound. Θα ξοδέψουν έτσι και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα πλέον οι Hawks. Σουκοβέλος για 3. Πήρε γρήγορα την επίθεση, το νιώσε. Και γιατί να μην το πάρει αυτό το βαλί. 52-63 ο Σουκοβέλος θα τελειώσει τη δουλειά. 20 δευτερόλεπτα, δεν είναι αρκετά για να κάνουν κάτι οι κόπανοι. Τέλει για 3 ο Θεοδωρακόπουλος, αστοχή. Τελευταία δευτερόλεπτα λοιπόν, νίκη για τους Chicago Hawks. Η τέταρτη στην σεζόν θα πάνε στο 4-2. Ενώ από την άλλη οι κόπανοι θα πέσουν στο 4-2. Στα λοιπόν, εδώ από την Ζωφρία, κόπανοι Chicago Hawks, 52-63.